Πάνω στο κεφάλι ενός μαθητή του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου προσγειώθηκε σοβάς που κρεμόταν μέσα στο σχολείο την περασμένη Τετάρτη, την ώρα της σεισμικής δόνησης που ταρακούνησε και την Κρήτη. Ο μαθητής ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, όπως λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ηρακλείου, κάτι που επιχειρήθηκε από αρμόδιους, όπως τόνισε, να συγκαλυφθεί, την ώρα που η σχολική κοινότητα γνωρίζει καλά ότι το συγκεκριμένο σχολείο, όπως εξήγησε, δεν γίνεται να φιλοξενεί παιδιά με προσωρινές παρεμβάσεις. Δεν θρυνήσαμε κάποιο θύμα, αλλά όχι ότι δεν συνέβη τίποτα στο σχολείο αυτό. Είχαμε την αναφορά ότι ένα παιδί είχε έναν πολύ μικρό τραυματισμό και είμαστε ευτυχείς που είναι μικρός, γιατί ξέροντας την εικόνα του σχολείου, με ένα τόσο μεγάλο σεισμό θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να μην είμαστε εδώ να συζητάμε. Γονείς και εκπαιδευτικοί σε όλη την Κρήτη μετά το σεισμό επανήλθαν στο πάγιο έτοιμα υλοποίησης μελετών στατικότητας στα σχολεία. Τόσο η ΕΛΜΕ Χανίων όσο και η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου εξέφρασαν την ανάγκη τέτοιας αποτύπωσης, εξηγώντας ότι πολλά σχολεία κανείς δεν γνωρίζει αν είναι κατάλληλα για να φιλοξενούν μαθητές. Μας αγνοούν επιδεικτικά εδώ και 4 χρόνια. Το βάζουμε πισταμένα τόσο εμείς όσο και το Συνδικάτο Οικοδόμων, που έχει μια καλύτερη γνώση από εμάς στα κτηριακά. Κοφεύουν, μας απαντάνε με δικαιολογίες και με τρίπλες τελείως χαζές για το επίπεδο στο οποίο συζητάμε. Θα έρθουμε να μιλήσουμε σήμερα για μια αντισεισμική θωράκιση, βέβαια στα σχολεία, όταν κτίρια τα οποία έχουν φτιαχτεί για να φιλοξενούν 200 με 300 μαθητές έχουν πάνω από 500. Αυτά τα παιδιά λοιπόν σε μια περίπτωση εκένωσης δεν νομίζω ότι χωράνε ούτε από τις σκάλες να περάσουν, αλλά δεν χωράνε ούτε και όρθια στο προάβλιο. Στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Νέας Αλικαρνασσού έκαναν χθες παράσταση διαμαρτυρίας γονείς περιοχής, ζητώντας τη δημιουργία νέου γυμνασίου. Στο σχολείο, που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί μέχρι 250 παιδιά, σήμερα φοιτούν περίπου 500, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, όπως είπαν, για την ασφάλειά τους. Το κτίριο, να σας πω μόνο ότι δεν έχει οικοδομική άδεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το κτίριο δεν έχει ελεγχθεί στατικά αν πληρεί τους κανονισμούς του καινούργιου αντισεισμικού κώδικα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Άρα, ναι, από αυτή την άποψη, δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε τυχόν μεγαλύτερο ή κάπως διαφορετικό σεισμό δεν θα είχαμε σοβαρότατα προβλήματα. Είχαμε προσπαθήσει επανειλημμένως να απευθυνθούμε στους αρμόδιους αντιδημάρχους που αφορούν το θέμα της σχολικής στέγης, χωρίς πάντα με καλή επιτυχία. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε κάνει πριν περίπου 2 μήνες μια παρέμβαση. Πέρα από τα ευχολόγια που ακούσαμε εκεί και την περιγραφή της καθημερινότητας που ζουν τα παιδιά μας και ειδικά οι εκπαιδευτικοί, σε αυτό το χώρο δεν ακούσαμε λύσεις. Στη συνεδρίαση από τους γονείς είχαν κληθεί να συμμετέχουν, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, αντιδήμαρχοι. Πλην όμως η απογοήτευσή τους, μια μέρα μετά το σεισμό και την αγωνία τους για τα παιδιά τους, ήταν ότι δεν παρέστη κανείς. Καταγγέλουμε την απαράδεκτη απουσία των αρμόδιων αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων στη χθεσινή συνεδρίαση, που το μόνο που φανερώνει είναι η πλήρης απαξίωση του συμβουλίου μας από τη Δημοτική Αρχή. Οι δικαιολογίες που εκ των υστέρων παρουσίασαν δεν μας ικανοποιούν. Υπήρχε ο χρόνος για να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ώστε να συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Πώς, πριν λίγες εβδομάδες, κατάφεραν να παρευρεθούν οι περισσότεροι σε άλλα κοινοτικά συμβούλια και μάλιστα με πρωτοβουλία δική τους και χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση. Μήπως επειδή το ενδιαφέρον τους σταματάει μέχρι την απόσπαση της ψήφου και δεν αφορά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της περιοχής, τα οποία έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. Η παντελής απουσία αντιδημάρχων για άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πει ότι θα έρθουν στο Τοπικό Συμβούλιο Αλικαρνασσού και δεν έρχονται, δεν απογοητεύει μόνο εμάς. Απογοητεύει κάθε άνθρωπο ο οποίος περιμένει από αυτή την πολιτεία, από αυτόν τον κόσμο, να δείξει ένα ενδιαφέρον έστω για τα απλά και καθημερινά προβλήματα. Η απουσία δεν είναι πάντα μόνο απουσία. Είναι και απάντηση πολιτική στο πώς αντιλαμβάνονται τα προβλήματά μας και πόσο είναι διατεθειμένοι να τα λύσουν. Υπάρχει μια απομόνωση τελικά του Δημαρχείου από την πόλη και όχι της πόλης από το Δήμο.